ξανά. Νέα επεισόδια. Δεν γίνεται να μην μπούμε πέντε πράγματα. Όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, οι γιορτές μπορεί να τελείωσαν. Για μένα σήμερα αρχίζουν. 6:15 ο Έρωτας Φυγάς επιστρέφει με τα πιο αδίστακτα, τα πιο συναρπαστικά επεισόδια που έχετε φανταστεί. Τα μέτωπα είναι πολύ ανοιχτά και πολλά μάλλον. Θέλω να σας ξεκινήσω λίγο ηπία, γιατί ναι, αυτό που θα δείτε στο τρέιλερ θα σας ταράξει. Λοιπόν, η Άννα, η κόρη της Ελπίδας, προσπαθεί να τα ξαναβρει με τη μάνα της. Ναι. Εκείνη όμως της λέει ότι αν δεν γυρίσεις πίσω στο Παρίσι για τις σπουδές σου και μείνεις με τον αγαπητικό, θα αναλάβω δραστικά μέτρα. Η Ευγενία έχει γυρίσει στο νοσοκομείο. Δεν τα έχει ξαναβρει με τον Μάρκο, κάνω και μία υπενθύμηση. Ενώ λοιπόν είναι να πάει στο σπίτι ενός ασθενή που τη χρειάζεται, δεν πηγαίνει. Τι συμβαίνει, ανησυχεί ο γιατρός ο Μιχάλης και βάζει τον Μάρκο να την ψάξει. Ναι. Ανησυχία μεγάλη και στο σπιτικό, στο αρχοντικό των Δεμερτζίδων για την Αλεξάνδρα, γιατί δεν τη βρίσκουν. Δείτε λίγο τι θα δείτε σήμερα και αμέσως μετά έρχομαι με ερωτήσεις, Δημήτρη Μακαλιά. Περιμένω, ανυπομονώ. Τα δω όλα, τι θέλετε, είναι Αλεξάνδρα, Αλεξάνδρα. Θεέ μου, τι έκανα. Ευγενία μου. Αγάπη μου, τι σου έκανα. Το σωληνάκι. Κόπηκε. Τι εννοείς κόπηκε. Σκέφτεσαι κάτι. Σε ευχαριστώ, γεια σου. Σ' αγαπάω. Χθες το βράδυ κάποιος μπήκε στο γκαράζ μας και έκοψε τα φρένα στο αυτοκίνητο του Μάρκου. Παιδί μου, δεν είδες το δυστύχημα. Έγινε δυστύχημα. Τα έμαθα, δεν τα είδες. Τι αού. Τι βλέπεις, αναρωτιέμαι. Περνάω καλά, στεναχωριέμαι. Για πες μας. Σας είπα, επιστρέφει πολύ συναρπαστικά. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, τα κορίτσια είχαν ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο, διότι κάποιος έκοψε το σωληνάκι εκεί στο αυτοκίνητο του Μάρκου. Δεν θα σας πω ποιος, φαντάζεστε όμως. Το ερώτημα είναι, κάποιος μπαίνει στο αρχοντικό των Δεμερτζίδων και προκαλεί δολιοφθορά. Ποιος είναι και τι σκοπό έχει, τι κερδίζει από αυτό. Όχι ο Μάρκος, δηλαδή. Δεν μπαίνει ο Μάρκος. Δεν ξέρεις. Ξέρεις. Μιλάς και. Ξέρεις. Με χρήφους μου μας μιλάει. Δεν θα μας τα πει όλα. Έχεις παρατέρα αυτό. Έλα από εδώ. Να σου πούμε κάτι, επειδή εγώ τώρα αυτές τις μια εβδομάδα που έκατσα λόγω κοροναϊού στο σπίτι, είδα και πάρα πολύ τη δική μας οικογένεια, παιδιά. 8 με 9. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Άμα θέλετε από αύριο θα σας παρουσιάζω εγώ. Τι? Θα σου πάρω τη δουλειά, θα παρουσιάζω την άλλη σειρά. Γιατί σου λέει ότι σπάει, παιδιά. Έρωτα Φυγά, η Νάντια. Ναι. Η δική μας οικογένεια. Εγώ. Έτσι. Από αύριο.